Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τρίτη 28 Νοεμβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 10. Καλώς ήρθατε επί του πιεστηρίου. Εδώ με τον Μάκη Κουρή. Καλησπέρα. Να αρχίσουμε από τα καλά νέα. Ναι, έχουμε ένα καλό νέο. Έχουμε και ένα καλό. Με τα Σαββατοκύριακα που υποχρεώθηκαν να δουλέψουν οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, ναι, αυτό ήταν ολοκλήρωσαν, ολοκλήρωσαν 18.000 συντάξεις, οι οποίες σύμφωνα με την γραμμή που υπήρχε από τη δίκη του ΕΦΚΑ, θα δοθούν ένα μήνα νωρίτερα, 30 Νοεμβρίου, θα πιστωθεί ο λογαριασμός τους. Είναι 11.000 του ΙΚΑ και 7.500 από άλλα ταμεία. Είναι το ένα καλό νέο αυτό, συνέχεια είναι ο απόϊχος ή τα απόνερα. Εδώ τελειώνουν και τα καλά νέα. Τα καλά νέα. Εδώ αρχίζουν τα άσχημα τώρα. Είναι τα απόνερα που είπαμε, τις χρησινείς πολύ ο συνεδρίας της Βουλής για το θέμα της συμφωνίας για τα βλήματα. Ανταλλάξανε ενωπέ και οι δύο πλευρές, και η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση. Νομίζω ότι και επίσης η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε μία πρόταση για να κτηθούν στην Επιτροπή της Βουλής εξοπλισμών μία σειρά από μάρτυρες. Ναι. Άτομα που έχουν γνώση και τον πρέσβη και τον διοικητή της ΕΕ. Αλλά και τον ίδιο τον πρόσωπο, τον κύριο Παπαδόπουλο. Τον κύριο Παπαδόπουλο, απέρριψε την πρόταση η κυβέρνηση. Το είχε πει χθες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Βουλή. Το κατέθεσε και σήμερα σαν πρόταση, αλλά το απορρίπτει η κυβέρνηση αυτό. Επίσης, η Νέα Δημοκρατία απαντάει, μακυρέται η κυρία Σπυράκη, εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, σχετικά με τη σύζυγο του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, Δία Μαρέβα, ότι δεν έχει γνωρίζει και δεν έχει ποτέ επαφή με τον κύριο Φακιανάκη. Και γι' αυτό και η κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι σήμερα κατέθεσε εξώδικο κατά τον Νίκο Παπά, Δημήτρη Τζανακόπουλου από την κυβέρνηση και των μέσων ενημέρωσης οι οποίοι είχαν παίξει αυτή την είδηση. Και προφανώς θα είναι το πρώτο βήμα ενδεχομένως να προχωρήσει. Ναι, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει και εισαγωγή ή μήνυση. Επίσης ο κύριος Φίλης μαζί με τον κύριο Παφίλη. Καταθέτουν νομίζω στην Το κατέθεσαν το αίτημα για ανάκληση της απόφασης της συμφωνίας για την πώληση βλημάτων στην Σαουδική Αραβία για να συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Εδώ λίγο ερωτηματικά μου προκαλεί αυτή η σύζευξη. Η βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ με βουλευτή του ΠΟΠΟΕ. Αριστερή είναι και οι δύο, αν και φοβάμαι ότι ο κύριος Στάσος θα διαμαρτυρηθεί. Αλλά τέλος πάντων, κατ' όνομα είναι αριστερή. Ο κύριος Κουτσούμπας ήταν πολύ σκληρός εχθές στην τοποθέτησή του, μόνο η ιστορία, και από τους καλύτερους μάλιστα με επιχειρήματα. Αλλά όμως αυτή η παντριά, σε εισαγωγικά βέβαια, προκαλεί ερωτηματικά, κύριε Τάσο. Γιατί? Ερωτηματικά, και δεν έχουν ξαναδεί τέτοια σύμπλευση. Δηλαδή, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ με βουλευτή του ΠΟΠΟΕ να καταθέσουν μια ερώτηση. Καταρχήν δεν ήταν ερώτηση, αυτό ήταν στην Επιτροπή, αυτή. Ναι. Έτοιμα για ανάκληση της απόφασης της συμφωνίας. Ναι, εμείς ήμασταν ξεκάθαροι από την αρχή και ήμασταν το μόνο κόμμα που, που καταψήφισε αυτή την σύμβαση ακριβώς επειδή θα δίναν όπλα σε ένα κράτος δολοφόνο που να πάει να σκοτώνει εκεί κόσμο. Ακριβώς. Τώρα, αν κάποιοι συντάσσονται με αυτό, καλοδεχούμενοι. Μήπως θα έχει συνέχεια αυτή η ιστορία ή όχι? Πολιτικά λέω συνέχεια. Μακάρι να αν βρεθούν και άλλα θέματα στα οποία συμφωνείτε, γιατί όχι. Και να προσχωρήσουμε στο ΚΚΕ ή το ΚΚΕ. Όχι, να προσχωρήσει το ΚΚΕ προς αυτούς. Έτσι έλεγε ο Χαρίλαος παλιά, η ζωή θα δείξει. Ναι. Όχι, έλεγε κάτι, νομίζω μια παροιμία ήταν συνήθω που λέγει. Είχε πολλέ και διάφορε. Από το ότι τα συζήταγε το βράδυ με το μαξιλάρι του, τα δύσκολα. Μέχρι το ότι οι νύχτε ήταν καστρωμένε, είχε διάφορα ο Χαρίλαος Φλωράκη. Και σχετικά με την επίσκεψη. Έβγαλε και μια θυμοσοφία προ το τέλο, η οποία πάντω ήταν αρεστή από τον λαό. Να το αναφέρουμε. Για τάκη του ήταν πράγματι. Θεωρώ ότι ο Χαρίλαος Φλωράκη ήταν ιστορικό ηγέτη και αγαπητό από τον λαό. Είχε κερδίσει και με την πίπα του. Επίσης, το μόνο μελανό το σημείο, αυτό που επαναλαμβάνεις και σήμερα και πολλές φορές, ότι μπήκε στην κυβέρνηση το 89-90. Η ιστορία θα δείξει, διότι εγώ νομίζω, αυτό θα το πω, θα διαφωνήσει ενδεχομένως και ο Στάσος, ότι με εισαγωγικά εγβιάστηκε ο συνασπισμός της αριστεράς και της πρόοδου και στήριξε την ιστορία. Και με κάτι που είχε κομμάτια από πλευρά Σοβιετικής Ένωσης και άλλες ιστορίες. Λογαριασμού και αυτά. Να πάμε στο άλλο θέμα με τον κύριο Ερντογάν. Δεν έχει οριστικοποιηθεί, οι πληροφορίες μας από άριστες πηγές, δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, δεν έχει κλείσει η επίσκεψη του κύριου Ερντογάν 7-8 Δεκεμβρίου, όπως έγραφε σήμερα κάποια site. Απομένει κλειδί σε αυτή την, για να οριστικοποιηθεί η επίσκεψη, είναι να υπάρξει αποδοχή από πλευράς του Τούρκου Προέδρου
των κόκκινων γραμμών που έχει βάλει η Αθήνα. Ναι, γιατί εκεί πέρα το θέμα είναι αν θα επισκεφθεί στη Θράκη και αν την επισκεφθεί, που δεν θα είναι η πρώτη φορά. Είχε ξανάρθει, είχε πάει ξανά στη Θράκη, αλλά σαν πρωθυπουργό επί των ημερών του Κώστα Καραμανλή. Το 65, νομίζω. Όχι, το 2005 πρέπει να ήταν. Ήταν επί Κωνσταντίνου, επί Κώστα Καραμανλή τώρα, του νεότερου. Αλλά το θέμα είναι να μην επαναλάβει προκλητικές δηλώσεις όπως ο αντιπρόεδρος του, ο Τσαβούσογλου, πριν από 2 εβδομάδες. Επίσης, αρχίζουν αύριο οι πληστηριασμοί. Θα έχουμε τον πρώτο συμβολογράφο μου μια παρέμβαση να μας κάνει τι κλίμα υπάρχει και πώς θα λειτουργούν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Υπήρχε ένα δημοσίευμα της Καθημερινής που λέει ότι δάνειο για αγορά κινήτου από πληστηριασμό θα δίνουν οι τράπεζες. Ο στόχος είναι για να τονώσουν τη ζήτηση χωρίς να πιέσουν τις τιμές στην αγορά. Μα κάνει να γίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή έχουν λεφτά οι τράπεζες. Αυτό το ερώτημα είναι. Έχουν 122 δισεκατομμύρια ευρώ που πήγαν 123 και τα κόκκινα δάνεια περνάνε τα 100. Παραπάνω. Και 100%. Λέμε ότι έχουν 122, βάζουμε και τους λογαριασμούς κίνησης των επιχειρήσεων. Δεν είναι, είναι λίγα, δεν μπορούν να κινηθούν. Δεν είναι καταθέσεις. Είναι λίγα. Στα την άλλη μεριά, όσοι έχουν υποβάλει αιτήσεις για το κοινωνικό μέρισμα, οι μισοί και παραπάνω τους μισοί απορρίφθηκαν. Εμείς στο παρόν το είχαμε γράψει στην Κυριακή ότι από το 1,5 εκατομμύριο είναι ζήτημα να πάρουν οι μισοί, αν καλύπτουν, που δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί και πολύ περισσότερο για μηχανή, εάν μπει το τεγμαρτό και όχι το φορολογητέο. Δηλαδή υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι κάποιοι στην κυβέρνηση. Συζητείται να μην μπει. Ναι, αλλά υπάρχει στο τραπέζι όμως το τεγμαρτό. Που οπότε από συναδέρφους σας. Έχω εδώ την εγκύκλιο, την ίδια, είναι αναλυτική. Τώρα ποιος κάθεται να τη διαβάσει. Αυτό είναι το θέμα. Είναι η πολιτική απόφαση. Επίσης, το άλλο θέμα, Σπύρο, είναι... Κέντρο-αριστερά. Κέντρο-αριστερά, που ευαυτίστηκε. Ευαυτίστηκε. Κίνημα αλλαγής. Η λέξη αλλαγή μέσα, έτσι. Κάτι θυμίζει από παλιά. Θα αλλάξει και το Αθηναί, υποθέτω. Ασφαλώς, είναι κόμμα. Αλλά βέβαια δεν είναι όμως. Νομίζω ότι δεν θα γίνει με τα δάνεια. Δεν θα γνωρίσουν. Δεν ξέρω. Δεν θα αφήσουν οι επαείοντες. Να δεν υπάρχει. Εγώ πιστεύω από τώρα το λέω ότι σίγουρα δεν πρόκειται να πούνε ότι δεν χρωστάμε. Αλλάζουμε αφημί για να. Και δεν έχει κυκλοφορήσει τέτοια πράγματα. Θα δούμε. Πάντως υπάρχει. Τηλεθεατές μας παρακολουθούν και πολλές φορές με ρωτάνε τι θα γίνει με τα δάνεια των κομμάτων. Να το ξέρετε πριν μου κάνετε το ερώτημα, ότι η εκτίμηση είναι πως δεν θα προσπαθήσουν να τα αποφύγουν με τέτοιο τρόπο. Πάντως, επίσης, μετά τη συνάντηση που είχαν ο κ. Θοδωράκης με την κυρία Γεννηματά, ο κ. Θοδωράκης είπε ότι είμαστε αποφασισμένοι να γεννήσουμε κάτι το νέο, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ημερών. Την ερχόμενη Τετάρτη στην Ρωσία θα έχουμε μια κοινή συνεδρίαση των δύο κοινοβουλευτικών ομάδων. Η κυρία Γεννηματά είπε ότι ισχυρή αντιπολίτευση, δυνατή φωνή, μια φωνή ενιαία και βέβαια όλα αυτά δεν μπορεί παρά να στεγαστούν κάτω από ένα ενιαίο όνομα. Και εκεί ανακοινώθηκε ότι θα είναι το όνομα κίνηση αλλαγής. Επίσης, έχουμε οι τρεις που βγήκαν πρώτοι στις εκλογές του Διοικητικού Συλλόγου σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, θα αναμετρηθούν την Κυριακή στο δεύτερο γύρο. Επίσης, άλλο ένα κατόρθωμα κρατικών υπηρεσιών επέβαλαν το χαμόγελο του 24.217 ευρώ για τέλη κυκλοφορίας των αστεροφόρων. Αφού τους ζητάνε, εγώ δεν ξέρω πόσο για ένφια. Τα πίστευτα που μπορεί να τα αποχωνέψει νους. Ένφια για τα ακίνητα που φιλοξενούν τα παιδιά. Και ευτυχώς που βρέθηκε κάποιος από τη Σύρο και τα πλήρωσε. Τώρα ζητάνε τώρα. Εδώ, το έργο που κάνει το χαμόγελο του παιδιού, κανείς δεν μπορεί να τα αφισβητήσει. Και ευτυχώς που υπάρχει αυτό το χαμόγελο του παιδιού και βοηθάει πάρα πολύ κόσμο, ιδιαίτερα νέα παιδιά. Αυτά. Και να πάμε στους καλεσμένους μας, ο κύριος Θανάσης Μιχέλης. Μιχέλης, συγγνώμη. Βουλευτής Φτιότητας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η κυρία Ανίκη Κεραμέως, Βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας και Τομέαρχης Παιδείας. Καλησπέρα. Κυρία Κεραμέως, έτσι δεν είναι. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Ο κύριος Σταύρος Τάσος, Βουλευτής Λέσβου του ΚΚΕ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και ο κύριος Νίκος Ζενέτος, Δήμαρχος Ηλίου. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Υπάρχει ένα άλλο θέμα που δεν το αναφέραμε, είναι η αξιολόγηση που γίνεται. Και το Βερολίνο είπε ότι πρώτα αξιολόγηση και μετά το χρέος. Ναι. Επίσης όμως ένας από τους σοφούς της γερμανικής μου κυβέρνησης, δηλαδή ο κύριος Lars Feld, μέλος του Βουλίου των Σοφών της γερμανικής κυβέρνησης, είπε θα ήταν καλύτερα για την Ελλάδα τέταρτο τριετές πρόγραμμα. Δηλαδή, μόνο διάσωση που θα λειτουργούσε ως εξωτερικός σταθεροποιητικός παράγοντας για τις μεταρρυθμίσεις που ακόμα χρειάζονται.
εμφυλή. Ο καθένας λέει ότι νομίζει. Δεν είναι καθένας, σοφός είναι. Μέσα στην κυβέρνηση από την Επιτροπή Σοφών, κάτι θα έχουμε συζητήσει εκεί. Μακάρι να μην έχουν συζητήσει. Είμαστε. Αλλά ανοίγει η πληγή. Πολλές πληγές προσπάθησαν να μας ανοίξουν τα τρία αυτά χρόνια. Δεν είναι η πρώτη. Αλλά αποδείχθηκε ότι με δυσκολίες τα καταφέραμε και τα καταφέρνουμε. Και φαίνεται ότι θα βγούμε στο ξέφωτο. Με δυσκολία, ξαναλέω. Με μερική αισιοδοξία, λέω. Με συγκρατημένη αισιοδοξία. Με συστηματική δουλειά. Και θα πω και τούτο και χωρίς να αποφεύγονται λάθη που θα πρέπει να αποφεύγονται, γιατί κοστίζουν βαριά και τα μικρά λάθη. Όχι πολιτικά, στον κόσμο. Το πολιτικό τα λάθη είναι τα λάθη, είναι όμως που τα πληρώνει ο κόσμος. Είδατε, είπε ο ίδιος μου. Είναι λάθη όμως που τα πληρώνει όταν ο λέει ο κύριος Τσακαλός, κύριος Κουλιαράκης, ναι, θα υπερφορολογήσουμε σε ατάξη. Για να μπορούμε να δούμε τώρα ποια είναι. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτό που βάλατε, κύριε Κουρή. Ποια είναι η μεσαία τάξη στη χώρα? Αυτό είναι ένα ερώτημα, γιατί έτσι όπως την καταστρέψατε και εμείς την ψάχνουμε. Να δούμε. Ή αν θέλετε, ποια ήταν. Ήτανε οι κρατικοδίαιτοι επιχειρηματίες ή οι επιχειρηματίες που στηρίζονταν μόνοι τους στον υγιή ανταγωνισμό και απέζευαν. Αυτή είναι υψηλή τάξη, δεν είναι η μεσαία. Η μεσαία τάξη ήτανε τα καλοπληρωμένα στελέχη των εταιριών που ήτανε μισθωτή εργασία και είχαν μαζί τους υπό την επίβλεψή τους. Μα γιατί μπαίνει σε αυτή τη λογική? Η μεσαία τάξη είναι τα μαγαζιά που είναι σε κάθε δρόμο, σε κάθε χωριό, τόνα τα άλλα. Αυτή είναι η μεσαία τάξη. Όχι μόνο. Μα κάκι είναι και τα περισσότερα δεν είναι οικογενειακή επιχείρηση. Όλοι οικογένειε. Διότι και εγώ από εκεί προέρχομαι. Ταβέρνα έχει ο πατέρας. Ακούστε, κύριε Κουρή. Είναι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και η υψηλά αμοιβόμενη υπαλληλία. Ήταν. Γιατί τώρα δεν υπάρχει ούτε μικρομεσαία επιχειρηματικότητα με κέρδη, δεν υπάρχει ούτε υψηλά αμοιβόμενη υπαλληλία. Άρα δεν ξέρω πώς θα την ορίσετε τώρα. Εγώ σας είπα πώς οριζόταν μέχρι. Η μεσαία τάξη ορίζεται από την κοινωνιολογία, όχι από τις απόψεις του καθενός μας. Όχι από την κοινωνιολογία, από την πολιτική οικονομία. Και από την πολιτική οικονομία, σωστά λέτε. Και η πολιτική οικονομία καθορίζει κομμάτια των εργαζομένων που είναι άμεσα παραγωγικοί. Για παράδειγμα, μια μικρή γεωργική επιχείρηση, μια μικρή μεταποιητική επιχείρηση οικογενειακής βάσης είναι μεσαία τάξη που παράγει και πρέπει να στηριχθεί. Ναι, αλλά μια σειρά μαγαζιών που πουλάνε σουφλάκια, κύριε Μιχαλή, είναι χρήσιμη. Αλλά αν κάνετε όλη την κοινωνιολογική και την πολιτικο-οικονομική ανάλυση, δεν θα φτάνει ο χρόνος με αυτή την έννοια. Όχι, εγώ νομίζω αλίμονο αν το Υπουργείο Οικονομικών με το φακέλο μας έχει κάνει με τις γνώσεις, δεν ξέρει ποια είναι η μεσαία τάξη. Ξέρει πάρα πολύ καλά. Αποκλείεται να βρει και να μας πει ότι αυτός είναι ένα εκατομμυρίου. Ξέρει πάρα πολύ καλά. Μα η μεσαία τάξη είναι καταγεγραμμένη. Είναι καταγεγραμμένη όλη η κοινωνία. Δεν έχουμε ακούσει ότι είναι κάποιος από τους μεγάλους. Μα δεν κουβεντιάσαμε ποτέ ποια είναι. Συζητήσαμε με κριτήρια μόνο συστηματικά. Συστηματικά τι άλλο. Και όταν μπαίνει ένα ΣΕΦΚΑ, ας πούμε, και αυτή τη στιγμή η μισθωτή εργασία πληρώνει το 26% επί του καθαρού που εισπράττει ως ΕΦΚΑ και, ο μηχανικός, και πληρώνει και ο μηχανικός τόσο και ο γιατρός και θα μου πείτε εκείνου η εργασία είναι επισφαλής, αύριο μπορεί να μην έχει, να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Πληρώνει 80% του που παίρνουν. Όχι, δεν πληρώνει 80%. Οι δεύτεροι επαγγελματίες. Όχι βέβαια. Αν τα προσθέσουμε. Μέχρι 80. Όχι, μέχρι 80 κύριε Μιχαλή, σας το λέω από τον κλάδο. Και αν έχει και... Πώς κάνω το λάθος. Κάντε λάθος. Γιατί νομίζω ότι αν βγάλει κέρδη το 2017, το 2018 του παίρνουν περισσότερο από αυτό που, από το κέρδος που έβγαλε. Εγώ δέχομαι ευχαρίστως να κάνω μια συζήτηση αποκλειστικά γι' αυτό. Όχι τη μεσαία τάξη. Για το αν είναι μέχρι 80. Γιατί κρατήσει. Δεν θα πρέπει να εργάζεται κανείς. Αυτό ακριβώς λένε και το κίνημα της γραβάτας. Το θυμόσαστε? Πάρα πολύ. Κατέβαιναν στο Σύνταγμα. Πείτε μου, σας παρακαλώ, επειδή είστε δικηγόρος. Πείτε μου, σας παρακαλώ. Ποσοστιαία, πείτε μου, σας παρακαλώ. Πόσο πλήρωνε ο χαμηλοαμοιβόμενος δικηγόρος? Καλά, θα μου δώσω το λόγο και θα πάρω επί όλων των θεμάτων. Λοιπόν, όμως η μεσαία τάξη, επίσης, όταν λέτε ότι η μεσαία τάξη έχει προβλήματα, ότι είναι κάποιοι μεγαλοεπιχειρηματίες. Δεν είπα μεγαλοεπιχειρηματίες. Δηλαδή, είπα. Κάντε λάθος, κύριε Κουρή, ή παραερμηνεύετε αυτά που είπατε. Βάλετε ένα εισοδηματικό κριτήριο. Γιατί η μεσαία τάξη ορίζεται από τα εισοδήματά της, αλλά και από τη θέση της στην παραγωγική διαδικασία. Και πρέπει να ξεχωρίσουμε τα κομμάτια της μεσαίας τάξης που είναι άμεσα παραγωγικά. Μεταποίηση, αγροτική οικονομία κτλ. Και αυτά που είναι έμεσα το παραγωγικά. Το μαγαζάκι δεν θα πουλήσει την παραγωγή. Διότι το βγάζει, κύριε, από το χωράφι, μπορεί... πρέπει να υπάρχει το μανάβικο. Πρέπει να βάλουμε προτεραιότητες. Αν δεν βάλουμε πρώτα προτεραιότητα τους άμεσα παραγωγούς, δηλαδή. Είναι, πρέπει να το πουλήσει. Και να βγάλει και κάποιο προϊόν. Αλλά αν δεν παραχθεί. Και ανταγωνιστικό από τα εισαγόμενα.
Αν δεν παραχθεί, κύριε Κουρία, αυτή τη στιγμή τι λέμε για τη χώρα μας, ότι δεν παράγουμε. Δεν λέμε ότι δεν μπορούμε να πουλήσουμε. Διότι δεν υπάρχει το κουβέρνο, το εκάστοτε, να κατευθύνει που πρέπει να παράγει. Α, μπράβο, αυτό θέλω να σας πω κι εγώ. Άρα όταν συζητάμε. Διότι αυτό τα φέρουμε, εισάγουμε τεράστιες ποσότητες ντομάτες από τη Βενεζουέλα. Σωστά. Γιατί εισάγουμε. Γιατί η αγροτική παραγωγή ήταν το 20% του ΑΕΠ και πήγε στο 5% τα τελευταία 25 χρόνια. Διότι ο άλλος όμως ο αγρότης, μην ξεχνάμε, γιατί αγροτική οικογένεια είμαι. Όλη η Ελλάδα. Ούτε Πάσχα τον Τόλο βρέχει και δεν ξέρει και αν θα τριγύσεις. Σωστά. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι με. Εκεί θέλει παλικαριά για να κάτσει ο άλλος. Αλλά πρέπει να του δώσει όλο και το αγρότη και για ένα σπίτι και μια διασκέδαση και το άλλο. Δεν θα καθίσει από το πρωί μέχρι το βράδυ, διότι ούτε λαμπρή θα γιορτάσει, ούτε όλο θα γίνει. Μάλιστα. Επιτρέπετε. Ναι, κυρία Κεραμέως. Λοιπόν, δεν πιάσαμε τα θέματα, εντάξει. Ακούστηκαν ήδη πάρα πολλά. Θα ξεκινήσω από το εξής. Όλη αυτή η συζήτηση περί του ποια είναι μεσαία τάξη είναι πάρα πολύ μακριά από την πραγματικότητα που βιώνουν όλοι οι Έλληνες συμπολίτες μας. Κύριε Κουρή, κύριε Γκουτζάνη, αυτές τις μέρες συζητείται στη Βουλή προϋπολογισμός του 2018. Αυτός ο προϋπολογισμός, ξέρετε τι έχει μέσα, το ξέρετε καλύτερα από εμάς. Έχει νέα μέτρα, πρόσθετα δηλαδή, που δεν έχουν ακόμα επιβληθεί, 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να πω ενδεικτικά για τους ακροατές μας. Νέες περικοπές στο μισθολόγιο για 150.000 ενστόλους. Νέες περικοπές στο ΕΚΑΣ ύψους 234 εκατομμυρίων ευρώ. Κατάργηση της έκπτωσης του φόρου ιατρικές δαπάνες. Κατάργηση όλων των επιδομάτων για τους δικαιούχους του κοινωνικού επιδόματος αλληλεγγύης. Μείωση του επιδόματος θέρμανσης. Προσέξτε, ποιος η αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μείωση του επιδόματος θέρμανσης. Αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ σε 32 νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Να θυμίσω ότι ήταν αυτή η ρύθμιση για την οποία ο αρχηγός των ΑΝΕΛ θα παρετείτο, εάν τυχόν προέβαινε η κυβέρνηση. Αύξηση της φοράς για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Κατάργηση της έκπτωσης φόρου κατά 1,5% που ισχύει σήμερα για 3 εκατομμύρια μισθωτούς και συνταξιούχους για την εκαθάριση των φορολογικών τους δηλώσεων. Να συνεχίσω. Επιβολή φόρου διαμονής στα ξενοδοχεία και τα νοικιαζόμενα δωμάτια. Όλα αυτά επιβάλλονται τώρα. 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ νέα μέτρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο, σε τι βαθμό συνιστά εμπεγμό η όλη συζήτηση και του κοινωνικού μυρίσματος. Όταν βγαίνει η κυβέρνηση έχοντας ήδη επιβάλει, έχοντας ψηφίσει 14 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα και ερχόμενη σήμερα λέγοντας σας δίνω πίσω 720 εκατομμύρια. Να το πούμε πολύ απλά. Σου δίνω 10 από τη μία τσέπη, ή μάλλον σου παίρνω 10 από τη μία τσέπη, σου δίνω μισό από την άλλη και αυτό το μισό στο παίρνω πίσω από 1η-1η 18 και 1η-1η του 19. Αυτή είναι η κατάσταση. Η κατάσταση επίσης. Αν είσαστε εσείς κυβέρνηση. Να ολοκληρώσω, θα σας πω. Ήταν, να ολοκληρώσω. Τώρα ήταν εδώ. Η κατάσταση. Ήταν κυβέρνηση. Με σημερινά στοιχεία. Αυτά δεν τα έχει πάρει όμως. Δεν τα έχει πάρει. Με σημερινά. Πώς ήταν το πρώτο κύριο. Συγγνώμη, δεν θέλω να. Με σημερινά στοιχεία της Ένωσης Τραπεζών. 6.000 κατασχέσεις την ημέρα γίνονται. 6.000 κατασχέσεις την ημέρα. Επικυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Από αύριο ξεκινούν ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Επικυβερνήσεως. Δεν χρειάζεται να τα πείτε όλα, τα λέμε και εμείς. Δηλαδή είναι γνωστά. Κοιτάξτε όμως, έχει μία σημασία. Μπορείτε εσείς να κάνετε πολιτική κριτική επ' αυτού και να μας πείτε τι θα κάνετε. Αλλά μην τα επαναλάβουμε όλα, γιατί είναι τόσα πολλά που δεν μας φτάνει ο χρόνος. Δεν έχουν πρόγραμμα τι θα κάνουν. Γιατί μπορούμε να έχουμε μέρα και να μιλάμε άπειρες ώρες για θεωρίες περί μεσαίας τάξης. Οι πολίτες όμως που μας παρακολουθούν θέλουν να ξέρουν γιατί ακριβώς επιβάλλονται όλα αυτά τα μέτρα. Γιατί ενώ το μνημόνιο το οποίο ψηφίσατε και έχει 9 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα, έχει καταλήξει ήδη στα 14 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα. Γιατί, κύριε Μιχελή, συγκεκριμένα, γιατί. Αλλά θέλω να αναφέρω και κάτι άλλο, αν με επιτρέπετε. Επειδή αναφερθήκατε εκτενώς, θα ήθελα να αναφερθώ στη χθεσινή συζήτηση. Διότι χτες πραγματικά στη Βουλή βιώσαμε, θα έλεγα, μια κυβέρνηση από σύνθεση. Και με λύπη το λέω για το πολιτικό σύστημα, μια κυβέρνηση σε απόλυτο εξευτελισμό. Και θα πω τι εννοώ. Εμείς προσήλθαμε χτες, μετά από δική μας πρόταση, όπως ξέρετε, για αυτή τη συζήτηση, προκειμένου να λάβουμε κάποιες απαντήσεις. Και όχι μόνο δεν λάβαμε απαντήσεις, αλλά φύγαμε με περισσότερα ερωτηματικά. Όπως για παράδειγμα, πώς γίνεται η Σαουδική Αραβία να μιλάει για 100.000 βλήματα και η συμφωνία να είναι για 300.000 βλήματα. Δεν μας απάντησε ποτέ ο Υπουργός Άμυνας, δεν μας απάντησε ποτέ ο Πρωθυπουργός. Τι θα γινόταν αυτά τα 200.000 βήματα. Πού θα πηγαίνανε αυτά. Πολύ σημαντικό. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι όμως. Εσείς ψέγετε την κυβέρνηση γιατί. Γιατί την υπέγραψε τη συμφωνία ή γιατί δεν την υπέγραψε. Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε απαντήσεις. Ναι. Θέλουμε απαντήσεις συγκεκριμένες. Γιατί λέτε ότι θα συνεχίσετε. Δεν έχουμε καταρχήν την εξαπάτηση στη Βουλή. Λέτε ότι θα συνεχίσετε την διερεύνηση της υπόθεσης και αφήνετε ακόμη και να εννοηθεί για ειδικό δικαστήριο. Θα τον πάτε δηλαδή τον κύριο Καμένο.
Αφήστε να ρωτήσω. Δεν είναι τυχαίο. Δεν μου πείτε τώρα όλο το τέτοιο. Εντάξει, όχι, το ξέρω. Μια κουβέντα να πω. Ότι δεν είναι τυχαίο ότι ενώ χτες ήρθε η κυβέρνηση υπερασπιζόμενη διαβαΐων και κλάβει τη συμφωνία, ξαφνικά σήμερα θυμήθηκαν. Ωραία. Ναι. Τους ανθρωπιστικούς λόγους. Δεν τους θυμήθηκε η κυβέρνηση, τους θυμήθηκε ο Φίλης και τους είχε θυμηθεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, τυχαίο, λέτε, είναι. Δεν ξέρω εγώ. Αυτό θα πάτε. Όχι, μια στιγμή θέλω να μου απαντήσετε κάτι. Θα τον πάτε ειδικό δικαστήριο τον Καμένο και ενδεχομένως τον Τσίπρα. Γιατί, επειδή έκανε τη συμφωνία ή επειδή δεν την έκανε. Εμείς δεν είπαμε αυτό. Είπαμε ότι θα διερευνήσουμε μέχρι τελική συμφωνία. Το αφήνετε να εννοηθεί, κυρία Κεραμέως, εκτός αν διαφοροποιήσετε από την επίσημη γραμμή του κόμματος. Ωραία, λοιπόν, θα τον πάτε λοιπόν ειδικό δικαστήριο γιατί. Αφού δεν υπάρχει συμφωνία και δεν έχει πέσει χρήμα, δεν υπάρχει μίζα. Γιατί θα τον πάτε ειδικό δικαστήριο. Θα σας απαντήσω. Δύο τινά. Κύριε Μητσοτάκης, φρόντιζε που είναι τα λεφτά. Νόμιζω ότι έχει τελειώσει η συμφωνία. Αφού δεν έχουν δοθεί χρήματα. Θα σας πω. Δύο τινά. Γιατί θα τον πάτε. Εάν υπάρχει συμφωνία, θα έχουν πληρωθεί 66 εκατομμύρια ευρώ στα δημόσια ταμεία. Ωραία. Έχουν πληρωθεί. Όχι. Να. Εάν δεν υπάρχει, συμφωνία, τότε κάποιος ελέγχεται για τα 66 εκατομμύρια που θα έπρεπε να έχει λάβει. Ειδικό δικαστήριο γιατί θα τον πάτε. Ειδικό δικαστήριο πρέπει να τον πιάσει να χρηματίζεται. Με εικασίες εκτός αν επαναλάβετε το 89-90 και τυνάξετε όλο το πολιτικό σύστημα στον αέρα. Κοιτάξτε. Αφήστε το αυτό. Μιλήσαμε το λέτε τώρα απλά και μόνο για να δημιουργείτε εντυπώσεις. Κάνετε λάθος. Μιλήσαμε πάρα πολύ προσεκτικά για διερεύνηση που πρέπει να γίνει. Δεν είναι τυχαίο ότι ζητήσαμε να κληθούν ορισμένοι μάρτυρες. Εγώ ρωτώ πολύ ευθέως. Τι έχει να κρύψει η κυβέρνηση, γιατί να μην δεχτεί να έρθει να καταθέσει ο περίφημος κ. Παπαδόπουλος. Θα σας απαντήσει αν θέλει μετά, αλλά πρέπει να συνεχίσω. Γιατί όμως, αυτό να ρωτήσω. Δεν πρόλαβα να σταθώ για ένα θέμα του. Γιατί να μην έρθει να καταθέσει ο περίφημος. Ο κ. Στάθος, ξέρουμε ότι το είπαμε και το ξεκινήσαμε από την αρχή, ότι ζητήσατε την ανάκληση της συμφωνίας. Από την αρχή ήσασταν το μόνο κόμμα που είχατε ταχθεί κατά της συμφωνίας, άρα έχετε μια συνέπεια στη στάση σας. Αυτή η ιστορία είναι καθαρή ή όχι? Πώς? Αυτή η ιστορία της συμφωνίας είναι καθαρή ή όχι? Καθόλου καθαρή δεν είναι. Μα τι είναι καθαρό στο καπιταλιστικό σύστημα για να είναι αυτό εδώ το συγκεκριμένο και ειδικά όταν έχει να κάνει και με πόλεμο. Δηλαδή ο πόλεμος, πέρα από το ότι είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα, είναι και άλλη μια μεγάλη μπίζνα. Μπίζνα. Εδώ σκοτώνεται ο κόσμος και κάποιοι είπαν ότι τι να κάνουμε. Τώρα εντάξει, σκοτώνονται, αφού σκοτώνονται που σκοτώνονται, ας βγάλουμε και εμείς κανένα. Παγκοσμίως η μεγαλύτερη μπίζνα είναι η πώληση όπλων. Ναι, ναι, ας βγάλουμε και εμείς κανένα. Μετά ακολουθούνται ναρκωτικά. Εντάξει, τι έγινε. Θα τα πηγαίναμε να τα καταστρέψουμε αυτά, αφού μπορούμε να τα πουλήσουμε. Θα χρησιμοποιηθούν βέβαια για να σκοτωθούν κάποιοι άνθρωποι. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, αυτά έχει ζωή. Άρα λοιπόν για μας το σκάνδαλο, το έγκλημα δηλαδή είναι αυτό ακριβώς. Ότι θα πηγαίνουν να πουλήσουν όπλα σε ένα κράτος δολοφόνο που τα χρησιμοποιεί αυτά τα όπλα για να σκοτώνει παιδιά, γυναίκες και γενικά ανθρώπους. Αυτό είναι το πράγμα. Από εκεί και πέρα τώρα οι προμήθειες, οι μίζες, αυτά είναι σύμφωνα με το σύστημα. Στο σύστημα αυτό τα πάντα είναι εμπόρευμα προς πώληση με σκοπό το κέρδος. Όταν λοιπόν φτάνει στο σημείο τον πόλεμο να τον κάνει εμπόρευμα. Δεν θα κάνεις άλλα πράγματα. Πάντως και εσείς όταν μιλάτε για μίζες εννοείται των μεσαζόντων και τα λοιπά. Δεν έχετε στοιχεία για τα πολιτικά πρόσωπα, έτσι. Όχι. Εννοώ ότι έτσι λειτουργεί το σύστημα. Η προμήθεια δηλαδή είναι νόμιμη. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή έτσι λειτουργεί το σύστημα. Για τους μεσάζοντες, όχι για τον υπουργό όμως. Για τους μεσάζοντες, για αυτούς συζητάμε. Γι' αυτό λέω να το διακρίνουμε. Ναι, για αυτούς συζητάμε. Για αυτούς συζητάμε. Προφανώς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι πολιτικές ευθύνες, το πώς έγινε και πώς δεν έγινε κτλ. Και εμείς ζητάμε να διευρυνθεί πλήρως. Διερευνηθεί πλήρως τι έγινε εκεί πέρα μέσα. Αλλά για μας το κυρίαρχο, το πιο σημαντικό είναι αυτό. Μάλιστα. Ότι θα πουλιόταν αυτά τα όπλα, 100, 200, 300 χιλιάδες, κανείς δεν ξέρει πόσο ακριβώς, για να χρησιμοποιηθούν ενάντια στο λαό της Ιεμένης, που αυτή τη στιγμή η Σαουδική Αραβία έχει επέμβει εκεί και κάνει αυτά που κάνει. Μάλιστα. Αυτό είναι το βασικό και το κυρίαρχο. Από εκεί και πέρα τώρα, όσον αφορά τη συζήτηση που έγινε χτες, ήταν φανερό ότι τα δύο κόμματα που ουσιαστικά συγκρούονταν και βέβαια και τα άλλα κόμματα, τα αστικά κόμματα, ουσιαστικά επικέντρωναν στο αν ήταν ο ένας ή ο άλλος μεσάζων. Και αν τα χρήματα που θα έπαιρνε η χώρα μας, τα 66 εκατομμύρια, ναι, τα πήρε ή δεν τα πήρε και γιατί δεν τα πήρε. Μάλιστα. Εκεί επικεντρώθηκε η κουβέντα. Θέλετε να πείτε δηλαδή, κάτι? Δηλαδή, στα επιμέρους φαίνεται να διαφωνούν, ενώ στη στρατηγική στόχευση συμφωνούν. Ναι. Και όλοι συμφωνούσαν ότι αυτά θα έπρεπε να πουληθούν και, εν πάση περιπτώσει, ας μην ρωτάμε και πολλά το πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα όπλα. Θα μου επιτρέψετε έτσι να πω ότι το απογοητευτικό από την όλη υπόθεση αυτή που συζητάμε είναι ότι το βλέπουμε διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις. Αυτό θεωρώ ότι είναι μεγάλη απογοήτευση.
Δεν γνωρίζω αν και δεν ξέρει κανείς εάν έχει υπάρξει μίζα, συνεργασία, παράνομη ενέργεια, ακόμη εάν δεν εξεταστεί η όλη υπόθεση και δεν έχουμε κάποιο πόρισμα επ' αυτού. Ακούω οι μεν να κατηγορούν και οι άλλοι να αμήνονται. Αυτό το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές στο παρελθόν. Άλλες φορές ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα η κατηγορία, άλλες όχι. Εύχομαι λοιπόν να μην δεν θα υπήρχε όλη αυτή η ιστορία, Δήμαρχε, εάν η κυβέρνηση από τη στιγμή που η πρώτο δημοσίευμα, μικρό ή μεγάλο, είχε γίνει, κάλωσε σε χωριστά τον κάθε αρχηγό και τον ενημέρωνε ότι είναι θέμα εθνικού συμφέροντος ή και επομένως ή χαμηλώσε τους τόνους. Έτσι. Και νομίζω αυτό είναι η μηχανή επαρχή. Από τη στιγμή που βγήκε προς τα έξω αυτή η ιστορία, από την πρώτη στιγμή. Πότε βγήκε και γιατί. Ένα μήνα. Μα δεν γίνεται το γιατί. Πάντως έχουμε δει. Μα το σταματάσαμε, κύριε Μιχαλή μου. Μόλις όχι, δεν σταματήσαμε. Διαρροέ από δύο σημαντικά υπουργεία που άπτονται εθνικών θεμάτων. Δηλαδή, δηλαδή τότε να κλείσουμε τι πόρτε που δεν είναι. Δηλαδή τότε δημοσιογράφοι θα κάνουμε. Α, με συγχωρείτε. Μα δεν θα κάνουμε το διαρροέ. Δηλαδή θα είναι. Η κάθε κυβέρνηση θα είναι. Στη γυάλα. Όχι, εν ονόματι τη εθνική αμήνη όμω πολλέ φορέ. Πρέπει να οριοθετηθεί. Μα γι' αυτό καλούν όμω σε τέτοιο θέμα. Όταν περνάνε από την Επιτροπή της Βουλής με μόνη διαφωνία του ΚΚΕ, μα ίσα ίσα την άποψη, σας ψηφίσανε και περνάνε ομόφωνα, το ψηφίσανε ομόφωνα. Ότι πρέπει να πουληθούν αυτά κάτι και που ανακαλείτε τώρα. Κάτι που ανακαλείτε. Ναι. Εν τω μεταξύ, ακούμε τώρα ακούνε οι πολίτες εκατομμύρια ευρώ. Τι άλλαξε τον Ιανουάριο, δεν υπήρχε πόλεμο στην Ιεμένη, κύριε Μιχαλή. Και τρέχουν στα κοινωνικά παντοπολία. Κύριε, θα σας δώσω το λόγο και μετά το διάλειμμα, αλλά ας αφήσουμε τον Δήμαρχο. Τα όπλα όταν πολλούνται, θα έχετε το λόγο και μετά το διάλειμμα για αυτή την υπόθεση. Γιατί και εσείς πρέπει να απαντήσετε, ακούστηκαν πολλές αιτιάσεις για την κυβέρνηση. Αλλά να ακούσουμε τον κύριο Δήμαρχο. Για εκατομμύρια ευρώ που πιθανά να διαρρέουν. Που αυτό θα σας δώσω και εγώ. Πόσο αφορούν τους δημότες σας όλα. Οι Δήμοι λοιπόν καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε την ακραία φτώχεια. Και να πούμε και λίγα για τη μεσαία τάξη, που ακούω τελευταία ότι προσπαθούν πολύ να την προσδιορίσουν. Δεν είναι και τόσο σπουδαίο να προσδιορίσουμε τη μεσαία. Γνωρίζουμε ότι υπήρχε η ακραία φτώχεια, υπήρχαν οι ολιγάρχες και υπήρχε και η μεσαία τάξη. Που κρατούσε, η μεσαία τάξη, σωστά. Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι επιχειρηματίες, αν θέλετε, ενός μεγέθους, να πούμε, με εργαζόμενους, με 300 εργαζόμενους, που μπορεί ο διευθύνων σύμβουλος να αμοιβόταν με 50.000 ευρώ το χρόνο. Είναι μεσαία τάξη. Ο πρόεδρος επίσης. Λοιπόν, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ τώρα μπορεί να έχουν τόσο κόσμο. Τότε το μπακάλικο δεν είχε τόσο. Δεν είναι οι ολιγάρχες όμως. Οι ολιγάρχες τους έφτιαξε το σύστημα, γιατί έφτιαξε και έπεισε τα μικρά μαγαζιά. Κλείνει η ψαλίδα. Και εκεί πάμε πάλι. Έτσι. Όλα τα μικρά μαγαζιά εξαφανιστούν. Κλείνει η ψαλίδα. Λόγος του καπιταλισμού είναι, θα πει το Ρώσιο. Όχι, έτσι είναι. Μα το δάμε. Αυτό είναι ο βασικός νόμος του καπιταλισμού. Έχουμε μεγάλο ποσοστό πλέον της ακραίας φτώχειας. Συρρυκνώνεται η μεσαία τάξη. Αυτό είναι. Παραμένει ακλόνητη η ολιγαρχία οικονομική. Αυτό είναι δηλαδή ο προσδιορισμός. Δεν είναι σπουδαίο να το προσδιορίσουμε. Εκεί στο Δήμο που είχε. Τι ποσοστό κόσμο είναι σε δύσκολη κατάσταση επιβίωσης. Εντάξει, να δείτε. Αυτά ό,τι είναι σε ολόκληρη την Ελλάδα, αντιστοίχως είναι και στο Δήμο Ηλίου. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Μάλλον ό,τι είναι στις αστικές περιοχές, να πω καλύτερα. Πάντως, καλούμαστε αυτή την περίοδο να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του κόσμου που πολλοί δεν έχουν να φάνε και πρέπει να δώσουμε και έτοιμο φαγητό. Δεν έχουν να μαγειρέψουν και πρέπει να τους ενισχύσουμε μέσω του κοινωνικού παντοπολίου με τρόφιμα και με είδη πρώτης ανάγκης. Θα πρέπει να τους κάνουμε προληπτικές εξετάσεις. Μπορεί να ακούμε ότι όλοι είναι ασφαλισμένοι, όλοι έχουν πρόσβαση και για όλα γίνονται, όλοι εξυπηρετούνται. Παρ' όλα αυτά ο Δήμος είναι εκεί για να υπηρετήσει τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα. Έχουμε χρόνο ή να. Αν δεν ολοκληρώσετε, πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Λοιπόν, θεωρώ ότι η αιχμή του δόρατος, της πολιτικής, των Δήμων όλων αυτή την περίοδο είναι η κοινωνική πολιτική, η άμεση προτεραιότητα. Μάλιστα. Και από ό,τι ξέρω, την ασκείται τουλάχιστον οι περισσότεροι Δήμοι, γιατί ποτέ δεν μπορείς να μιλάς για όλους. Οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι και με επιτυχία. Σύντομο διάλειμμα, κυρίες και κύριοι.